Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Είμαστε στο γήπεδο του Μοσχάτου και στην προπόνηση της Αθλητικής Ένωσης Γλυφάδας Οδυσσέα. Η ομάδα η οποία μετέχει στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών. Και μαζί μας έχουμε την επιθετικό της Γλυφάδας, την Μαρία Καπνίση. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ξεκινήσαν οι προπονήσεις μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Είσαι και πάλι στο γήπεδο για προπόνηση. Ναι, επιτέλους ήταν κάτι που περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Μας έχει λείψει. Θέλουμε να παίξουμε, να διασκεδάσουμε και ανυπομονούμε να αρχίσουμε. Πώς ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν μπορούσες να είσαι στο γήπεδο, να κάνεις την προπόνηση? Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δεν το έχω ξαναζήσει προσωπικά. Μου είχε λείψει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, γενικά ο αθλητισμός. Ένιωθα πολύ μακριά από το χώρο και με είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτό. Επιτέλους άνοιξαν τα γήπεδα, θα παίξουμε, θα διασκεδάσουμε, θα τα ευχαριστηθούμε πάνω απ' όλα, θα γυμναστούμε και ψυχικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που θα ξεκινήσουμε. Μαρία, να ρωτήσω και εσένα, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς έτσι με το ποδόσφαιρο, να παίζεις ποδόσφαιρο? Από πολύ μικρή, από 6 ετών, πήγαινα με τον αδερφό μου στο γήπεδο. Εγώ συνέχισα, αυτό σταμάτησε, μάλλον ήμουν καλύτερη. Έπαιζα με ακαδημίες αγοριών και το 2012 έγινε γυναική ομάδα στον τόπο καταγωγής μου, το Μεσολόγγι. Έγινα μέλος, έπαιξα για αρκετά χρόνια εκεί και φέτος είναι η τρίτη σεζόν που παίζω στην Γλυφάδα. Η αντίδραση των γονιών σου όταν τους είπες ότι θα παίζω σε ομάδα ποδοσφαίρου, πώς αντέδρασαν οι γονείς σου? Η μαμά μου νομίζω ότι δεν πρέπει να ήταν πολύ χαρούμενη. Να φανταστείτε, έπαιζα με κορδέλα και κάτω το μαλλιά, να δείχνω κοριτσάκι. Ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και εν τέλει και οι δύο, όσο έχω καταφέρει, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Οι φίλοι σου, οι φίλες σου? Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τους φίλους μου και αν κάποιος με αντιμετώπιζε περίεργα, το αποδείκνει ότι είμαι εξίσου καλή με εκείνον. Η αντίδραση των ανδρών, Μαρία, βλέποντας εσένα και γυναίκες, κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο, ποιες είναι? Εντάξει, μας κοιτάνε λίγο υποτιμητικά, αλλά θεωρώ ότι αν κάποιος είναι καλός, είναι εύκολα, πώς να το πω, είναι αποδεκτός. Όταν προσπαθείς, είσαι αποδεκτός. Προσωπικά, ό,τι φίλους αγόρια έχω, με έχουν αποδεχτεί, παίζω μαζί τους ευχάριστα και συζητάμε κανονικά για μπάλα. Σε ποιες ομάδες έχεις αγωνιστεί εκτός στην Γλυφάδα και το Μεσολόγγι? Σε καμία άλλη, στο Μεσολόγγι και στη Γλυφάδα. Είσαι επιθετικός, αλλά είσαι και πολυσύνθετη παίκτρια, να πούμε. Συνδυάζω λίγο τις θέσεις. Έχω παίξει και κεντρικός αμυντικός, έχω παίξει center four, στα πλάγια, στο κέντρο. Προσπαθώ να δίνω το καλύτερό μου αυτό που και να παίζω. Και όπου με θέλει ο προπονητής μου θα είμαι εκεί. Πώς είναι και η συνεργασία σου με τον coach, τον Βαγγέλη Καραμουλά? Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και μετά προπονητής. Επιτέλους έχουμε φτάσει στο σημείο να δουλεύουμε πραγματικά. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που δουλεύουμε στην προπόνηση και γενικά φαίνεται ότι κάνει κάτι που το αγαπάει και μας το έχει μεταλαμπαδεύσει αυτό και δουλεύουμε όλους πάρα πολύ όμορφα. Η διοίκηση, ο πρόεδρος, ο κύριος Παπακώστας, είναι δίπλα σας? Ναι, φυσικά. Ο πρόεδρος από την πρώτη στιγμή και σε μένα προσωπικά και σε όλα τα κορίτσια είναι δίπλα μας, μας στηρίζει, θέλει το καλύτερο για μας και το αποδεικνύει συνεχώς. Είστε μια παρέα, Μαρία? Ναι, εννοείται, όλες. Και έξω από το γήπεδο και μέσα στο γήπεδο είμαστε όλες μαζί, συνεργαζόμαστε, αγαπιόμαστε και δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο, Μαρία? Έχω κερδίσει, πέραν της γυμναστικής και όλων αυτών, έχω κερδίσει φίλους ζωής και από την εθνική ομάδα και από εδώ. Έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος και στο εξωτερικό. Είναι κάτι που με ευχαριστεί και θα το συνεχίσω όσο το δυνατόν πιο πολύ. Θέλω και εσύ να μου πεις ποιες είναι οι καλύτερες σου σεζόν, ποιες ήταν οι καλύτερες σου σεζόν, ποιες εσύ ξεχωρίζεις, ότι πιστεύεις ότι ήταν οι καλύτερες σου σεζόν. Νομίζω στο Μεσολόγγι, γιατί εδώ ήδη μία σεζόν, μια μισή την έχουμε χάσει. Βέβαια κάθε σεζόν προσπαθώ να δίνω το καλύτερό μου αυτό.
Φέτος ευελπιστώ να είναι μια πάρα πολύ παραγωγική σεζόν για μένα και για τις παιχτριές μου. Αλλά νομίζω στο Μεσολόγγι έδειχνα πραγματικά αυτό που είμαι, το ταλέντο μου. Και ελπίζω να το κάνω και στην Γλυφάδα σύντομα. 1-2 γκολ που είναι τα καλύτερά σου. Τα έχεις πανηγυρίσει έντονα. Έξαλε. Και στο Μεσολόγγι έχω πανηγυρίσει και στον Οδυσσέα Γλυφάδας με αντίπολο τη Χαλκίδα. Αποστημένη φάση, κεφαλιά, ήταν ένα γκολ που ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και με την εθνική ομάδα εναντίον της Γεωργίας είχα βάλει ένα ψαλιδάκι. Δύο γκολ που νομίζω τα ξεχωρίζω. Έχεις γούρια, κάτι που το κάνεις πριν την έναρξη? Όχι, δεν έχω. Λοιπόν, ποια είναι η βράχος στην άμυνα? Η βράχος στην άμυνα. Όλες οι παίχτριες είναι πραγματικά εισάξιες, αλλά η φίλη μου η Μαρία Παπακώστα ξεχωρίζει. Είναι πραγματικά από τις πιο έμπειρες παίχτριες που έχω γνωρίσει στην άμυνα. Είναι πραγματικά στυλοβάτης. Και αυτή που τρέχει συνεχώς, είναι το μηχανάκι? Το τρεχαντήρι. Φέτος έχουν έρθει πολλά νέα πρόσωπα, νομίζω ότι όλες είναι τρεχαντήρια. Και η Κόλια και η Νίκα και η Στεφάτου και η Θέου είναι όλες. Δεν ξεχωρίζω κάποια. Το κανόνι. Το κανόνι. Ποια είναι το βαρύ πυροβολικό? Η Μαρία Καπνίση, η Χριστίνα Μακρύ, ποια είναι? Θα πω τη συμπαίχτριά μου τη Μακρύ. Είναι το βαρύ πυροβολικό. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Φέτος νομίζω θα είναι η καλύτερη στη σεζόν. Η Χριστίνα δεν μου είπε, η Μαρία θα μου πει. Ποιες είναι οι φίρμες? Οι φίρμες. Ποια είναι τα ονόματα? Όλες είμαστε φίρμες. Τα αστέρια. Τα αστέρια. Εντάξει, να πω για τον εαυτό μου θα είναι πολύ τέτοιο. Όχι, όλες είμαστε αστέρια, παιχτούρες, όλες είμαστε σε άξιες. Τα φάουλ, ποια τα εκτελεί? Ηλέκτρια πιτά, έχει πάρα πολύ καλό πόδι. Ό,τι σουτάρει γράφει. Εάν γίνει πέναλτι? Αν γίνει πέναλτι, νομίζω, δεν ξέρω, μάλλον εγώ θα το εκτελέσω. Η σέντρα από τα δεξιά? Η σέντρα από τα δεξιά. Τα κόρνερ? Πάλι ηλέκτρια ποιητά. Έχει πάρα πολύ καλό πόδι. Πραγματικά άντρας θα το ζήλευε. Και η playmaker, αυτή που δίνει τις πάσες στη Μακρύ, στην Καπνίση? Θα πω την Κόλια και την Νίκα στο κέντρο. Νομίζω είναι δύο παίχτριες που θα ξεχωρίσουν πάρα πολύ φέτος. Τερματοφύλακας, ήρθε και η Αντιγόνη Βαΐτσι. Ναι, έχουμε δύο πάρα πολύ καλές τερματοφύλακες. Η Αντιγόνη έπαιζε και πιο παλιά σε εμάς. Η Μαρία είναι ένα κορίτσι που δουλεύει πάρα πολύ. Θα υπάρχει πολύς ανταγωνισμός, θα παίξει καλύτερη. Εσύ θαυμάζεις κάποιες ποδοσφαιρίστριες, ποδοσφαιριστές? Ναι, και εγώ θα πω την Αταλίκη Χατζηγιαννίδου, γιατί είναι μια παίχτρια πρότυπο για όλους εμάς τις νεότερες. Σαν αμυντικός, και εγώ όταν παίζω αμυντικός προσπαθώ να τις μοιάζω. Σαν επιθετικό ξεχωρίζω την Αθανασία Τιμωραΐτου και τη Δήμητρα Παντελιάδου και από τερματοφύλακα την Ελένη Μπελετίδη. Θα προέτρεπες μικρά κορίτσια να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο? Ναι, και του λόγου του αληθές είναι ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα, πραγματικά, όσο και να λέμε ότι δεν εξελίσσεται το γυναικείο ποδόσφαιρο, γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές ακαδημίες. Κοριτσάκια από πολύ μικρά παίζουν μπάλα και είναι κάτι που θα το συνιστούσαν επιφύλακτο. Ωραία, θέλω και τη δική σου γνώμη. Πώς είναι το ποδόσφαιρο γυναικών και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο γυναικών? Δυστυχώς είναι ερασιτεχνικό, γίνονται πολλές προσπάθειες και η άποψή μου είναι ότι αν δεν φτιάξουν οι επαγγελματικές ομάδες γυναικεία τμήματα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, δεν θα υπάρχει. Θα πρέπει βασικά αυτές οι τρεις ομάδες, τέσσερις, πόσες είναι μεγάλες, να φτιάξουν ομάδες για να υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο, να πέσουν χρήματα, γιατί πάρα πολλές από εμάς δουλεύουμε και παίζουμε μπάλα ταυτόχρονα. Οπότε θα πρέπει να εξελιχθούμε λίγο σε αυτό. Αγαπημένη σου ομάδα? Ολυμπιακός. Είσαι Ολυμπιακός. Είμαι τρελολυμπιακάκιας, ναι. Λοιπόν, τι να περιμένουμε από την Αθλητική Ένωση Γλυφάδας Οδυσσέα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ΑΕθνικής Γυναικών? Θέλω να
όλη η ομάδα μου να, πραγματικά να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούμε. Είναι μια σεζόν που θέλουμε να κάνουμε το ένα βήμα παρακάτω. Γιατί όχι να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα, πολύ καλές παίχτριες. Έχουμε πάρα πολύ καλό προπονητή. Ευελπιστώ να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Ποιος θα ήθελες να ευχαριστήσεις, Μαρία, για την συνεργασία σου με την ομάδα? Τον coach, τις παίχτριές μου, τον κύριο Παπακώστα, τον πρόεδρο και όλους όσους εργάζονται καθημερινά για να τα έχουμε εμείς όλα και να αγωνιζόμαστε. Και από την Μαρία Καπνίση, τι να περιμένουμε? Ελπίζω να είναι μια χρονιά που θα δείξω πραγματικά τι αξίζω και να κάνω το βήμα παραπάνω και προσωπικά και ομαδικά. Ωραία. Κλείνοντας και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της ποδοσφαιρίστριας της Αθλητικής Ένωσης Λιφάδας Οδυσσέα, Μαρίας Καπνίση, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Τι θα ήθελες εσύ, Μαρία, να τους πεις? Θα ήθελα να τους πω να αγαπάνε αυτό που κάνουν, γιατί αν δεν υπάρχει αγάπη και μεράκι, πραγματικά δεν θα προχωρήσουμε. Να νοιαστούν πραγματικά για το γυναικείο αθλητισμό, γιατί το αξίζουμε και γιατί προσπαθούμε και εμείς οι ίδιες. Οπότε, κλειθαράκι θα δημιουργήσουμε κάτι πολύ μεγάλο και ελπίζω να γίνει γρήγορα.